Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σημερινό νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Εξυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για το ενέχειρο και σύσταση ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου ενεχείρων και κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων και άλλες διατάξεις, κατά τα συνήθη, εκθέτει και πάλι την κυβέρνησή σας για την πρακτική κακής νομοθέτησης. Από το άρθρο 27 του τρίτου μέρους και έως την ακροτελεύτια διάταξη, τα άρθρα που προστέθηκαν δεν τέθηκαν ποτέ σε διαβούλευση. Αντιλαμβάνεστε ότι η μεθόδευση της συσκότησης και απόκρυψης από την κοινή γνώμη ζητημάτων που άπτονται πτυχών σε διερεύνηση ως προς τις προθέσεις και σκοπιμότητα που εξυπηρετούν θέτουν εκ νέου την δημοκρατία σε αμφισβήτηση. Ως προς το αντικείμενο του δευτέρου μέρους, που αφορά στη σύσταση και εκτέλεση ενεχείρων επικινητών χωρίς παράδοση και στη θεσμοθέτηση του ενιαίου κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου ενεχείρων. Αοριστία, ασάφεια, ήταν κατά γενική διαπίστωση όχι μόνο των εισηγητών, αλλά και περισσότερων φορέων, το κύριο γνώρισμα των σχετικών διατάξεων. Η πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων, κυρία Χριστακάκου Φωτιάδη, ανέλησε ένα μέρος των προβλημάτων που δημιουργεί η πρόχειρη και στοχευμένα επιπόλαιη προσέγγιση στον τρόπο εφαρμογής λειτουργίας ενός εμπράγματου δικαιώματος που διαχρονικά εξασφαλίζει τις πιστώσεις που παρέχονται κυρίως από τα τραπεζικά ιδρύματα. Η διαφορετική χρόνη έναρξης των αποτελεσμάτων της σύστασης ενεχείρου, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος σχεδίου, έναντι του ενεχειραστή και έναντι του οφειλέτη και έναντι τρίτου, ήταν μία από τις εύστοχες αναφορές και προβληματισμούς που εξέφρασε, πλην όμως δεν έλαβε καμία απάντηση και τοποθέτηση ουδενός από τους υπουργούς. Σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι η ανησυχία της Προέδρου σχετικά με την σκοπιμότητα της κατάργησης ενός συστήματος κανόνων δικαίου του αστικού κώδικα επιβεβαιώθηκε από την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία κατακρίνει την κατάργηση της σειράς διατάξεων του αστικού κώδικα ως μη αιτιολογημένη και ικανό λόγο να δημιουργήσει πλήστα ερμηνευτικά ζητήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενεχείραση απαιτήσεων. Η ίδια δηλαδή η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής μιλά για ανασφάλεια δικαίου που προκύπτει μέσα από την νομοθέτηση που φέρνεται. Ως προς την αρχή της δημοσιότητας και ειδικότητας, που στο εμπράγματο δίκαιο εξασφαλίζει την τάξη, τέθηκαν περισσότερα ερωτήματα και πάλι ουδεμία τοποθέτηση με πρόθεση αποφυγής από τη δύναμη της πλειοψηφίας. Θα αναφερθώ στα ίδια παραδείγματα που ανέπτυξα με έμφαση στη διάρκεια των επιτροπών. Σε σύσταση ενεχείρου επικινητού πράγματος ανεμογεννητριών. Είναι παγκοίνως γνωστό ότι στις σχετικές συμβάσεις υφίστανται παραρτήματα. Παραρτήματα που περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες επί του είδους των υλικών, επί των περιβαλλοντικών επενεργειών, επί του διαχειριστή του δανείου. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το πιστοποιητικό? Καμία απάντηση. Τι θα είναι εφικτό να πληροφορηθεί ένας τρίτος ως προς το ποιος διαχειρίζεται το δάνειο μετά από την τιτλοποίησή του? Γιατί συμβαίνει αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί ο οφειλέτης να πληροφορηθεί ποιος είναι ο σέρβισερ στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η απαίτησή του από την τράπεζα? Σήμερα, από τις υφιστάμενες εγγραφές που κατά κύριο λόγο βρίσκονται στο τέος υποθηκοφυλακείο Αθηνών λόγω έδρας των εταιριών που συμβάλλονται στη σύσταση ενεχείρου, δεν υφίσταται δυνατότητα άντλησης τέτοιων πληροφοριών. Και αυτό, ενώ θα έπρεπε να ρυθμίζεται με το παρόν, δυστυχώς τεχνιέτως παραλείπεται. Έτερο ερώτημα. Το έντυπο δημοσίευσης θα είναι η εγγραφή? Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε πιστοποιητικό που να βεβαιώνει τι εγγράφεται. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο του εν λόγω πιστοποιητικού που μνημονεύεται στο παρόν σχέδιο νόμου? Οι σχετικές επισημάνσεις, ξέρετε, που δεν βρήκατε τον λόγο να σχολιάσετε, κύριε Υφυπουργέ, θεωρούμε πως θίγουν τον πυρήνα του υποβάθρου της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας που αγκαλιάζει και ενστερνίζεται τις προτάσεις της Προέδρου της Ένωσης Τραπεζών. Πράγματι, θα συμφωνήσουμε με την κυρία Παλαγάκη σε ένα πράγμα όμως και μόνο. Ότι το ενέχειρο είναι ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες παροχής εμπράγματης ασφάλειας, άρα και πίστης. Το ζητούμενο όμως είναι ότι με την Ένωση Τραπεζών συνδιαλέγεστε, όπως και η ίδια δήλωσε ήδη από τον Μάιο του 2024 για τη σύνταξη του παρόντος. Κάτι όμως που δεν έγινε με οποιονδήποτε άλλον, όπως είναι η Εθνική Αρχή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως είναι το θεσμικό όργανο των δικηγόρων, αλλά και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη βάση
της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης των διαπλεκομένων μερών που συμβάλλονται. Τέτοιοι εκπρόσωποι επίσης θα μπορούσαν να είναι και εκείνοι των δανειοληπτών, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Εκείνο δηλαδή που θα επομισθούν το λειτουργικό και το οικονομικό κόστος από την καταχώρηση του ηλεκτρονικού Μητρώου. Τους αγνοήσατε όμως, γιατί αυτό εξυπηρετεί βεβαίως τις τράπεζες, τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που στοχοποιούν τους δανειολήπτες και εφαρμόζοντας τακτικές δόγματος σοκ με τοκοκλειφικές πρακτικές, καταλήγουν σε επίσπευση των επαχθέστερων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, ακόμα και για ευτελή ποσά, εκπληστηριάζοντας κατοικίες και πρώτες κατοικίες αδύναμων κοινωνικά ομάδων μέσα από σκοτεινές διαδρομές. Αυτούς υπηρετείται, κύριοι της συμπολίτευσης. Αυτούς που καταδιώκουν αμαία, μονογονεϊκές οικογένειες, επιστρατεύοντας την αρένα της άνησης μάχης, δικούς τους επίλεκτους, μπορούμε να επικαλεστούμε το σκάνδαλο Eurobank Pilar, στους οποίους καταλήγουν τα σπίτια, τα χωράφια, η γη, η ατομική ιδιοκτησία, που για εσάς είναι αναλώσιμα αγώνιμων πληστηριασμών σε τέρψη των υγιών και πλούσιων αυλικών ή άλλων τραπεζιτών της κυβέρνησής σας. Και ύστερα, στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων, είχαμε την ευκαιρία της παρουσίας του αιώνια προσωρινού Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθώς δεν έχετε βρει τον λόγο διορισμού μέσω της βασάνου του ΑΣΕΠ, όπως κατά δικό σας νόμο προβλέπετε. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο πρωτοστατεί λοιπόν στη θεσμοθέτηση του ενίου κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχείρων, που συνιστά άλλη μια προσπάθεια ψηφιοποίησης λειτουργιών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καινοτομία για το δικαίωμα σας αναφέρει η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης. Ειδικότερα στο άρθρο 15, στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο συστήνεται ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχείρων. Και το εύλογο ερώτημα για όποιον γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι το εξής. Γιατί αποδίδεται η σχετική αρμοδιότητα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο? Τι καλά έχει κάνει το Ελληνικό Κτηματολόγιο για να παίρνει κάτι ακόμα? Με πλήθος αρμοδιοτήτων που επιφορτίζουν λοιπόν το ήδη επιβαρημένο έργο του φορέα, που όχι μόνο πάσχει από υποστελέχωση, έλλειψη υποδομής, αλλά κυρίως πάσχει από πολιτική βούληση στον εξορθολογισμό μιας τραγικής πραγματικότητας που οι Έλληνες πολίτες βιώνουν ως διάλυση του συστήματος που λειτουργούσε υπό το καθεστώς υποθηκοφυλακίων και ως απαρχή μιας νέας εποχής που ολισθαίνει στην ανασφάλεια δικαίου, στην αποστασιοποίηση της πολιτείας από την συνταγματικά κατοχυρωμένη ευθύνη προστασίας της ιδιοκτησίας. Ο δημόσιος χαρακτήρας του κτηματολογίου κατακρεουργείται και πλέον οι αποφάσεις του ξαφνικού θανάτου της επί 30 σχεδόν χρόνια ατελέσφορης διαδικασίας της κτηματογράφησης στις 30 Νοεμβρίου του 2024 γεννά εκατομμύρια ερωτηματικά που προκαλούν την μήνυν και τον αποτροπιασμό. Προφανώς η κατασπατάληση των πόρων του προγράμματος Ελλάδα 2.0, η γενοδορία του Ταμείου Ανάκαμψης είναι οι μόνοι λόγοι που αιτιολογούν τη συγκεκριμένη σπουδή και πρόσκληση μετεπιτάσεως. Μόνο που η κτηματογράφηση δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα. Και δεν θα υπάρχει ούτε σε λίγους μήνες. Σε αυτόν λοιπόν τον φορέα, κατά το δικό σας αφήγημα, βρήκατε τους καταλληλότερους να αναλάβουν τη διαχείριση του νέου εγχειρήματος της στήρησης ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχείρου. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο με την ανολοκλήρωτη κτηματογράφηση εδώ και 29 χρόνια, αφενός και με τη διάλυση των υποθηκοφυλακίων της χώρας χωρίς μετάβαση στην ψηφιοποίηση των αρχείων τους, βρίσκεται δυσεπίλητο των προβλημάτων σε σημείο που η επικρατούσα κατάσταση αποδιοργάνωσης προσυδειάζει σε βραδιφλεγή βόμβα. Και είμαι επίκης. 663.000 ευρώ είναι το ποσό στο οποίο αποτιμήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το κόστος σύστασης του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχείρων, ποσό που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το τέος υποθηκοφυλακείο Αθηνών συγκεντρώνει περί το 90% των ενεχείρων. Σε αυτό όμως, όπως και σε άλλα κτηματολογικά γραφεία, οι καθυστερήσεις της καταχωρήσης εγγραπτέων πράξεων είναι τόσο μεγάλες που πλέον στον ευρύ κύκλο των νομικών είναι κοινό μυστικό και κυκλοφορεί ως φήμη ότι εντός των τυχών λειτουργεί επιχείρηση παραοικονομίας με συγκεκριμένη ταρίφα ανά κάθε γραφείο, 500 ευρώ είναι η ταρίφα στο κτηματολογικό γραφείο της Αθήνας, προκειμένου να καταχωρούνται πράξεις σε συντομότερο χρόνο. Αιτία οι καθυστερήσεις που καθιστούν την αγωνία και την απελπισία, την ομοιρία των πολιτών, είδος παράνομης συναλλαγής με την ανοχή σας, γιατί το γνωρίζετε, έχει δώσει και σχετική συνέντευξη ο κύριος Κυρανάκης πρόσφατα.
Γιατί το κτηματολόγιο τελικά δεν ήρθε να υπηρετήσει τον πολίτη, αλλά συγκεκριμένα συμφέροντα. Ακόμα και για ένα αντίγραφο συμβολαίου, η έκδοση από το υποθηκοφυλακείο Αθηνών καθυστερεί 2 μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Αυτά περί του μύθου του ψηφιακού θαύματος και τις ταχύτητες στις συναλλαγές που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Φυσικά σε σχέση με την ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακίων διάβασα και ένα σχετικό άρθρο σε site από συνέντευξη που έδωσε χθες ο κύριος Κυριανάκης. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα για το οποίο θα ήθελα πολύ περισσότερο χρόνο από όσον έχω δυστυχώς για να αναφερθώ, διότι εδώ πρόκειται για μια παραπλάνηση. Μία απροκάλυπτη, πραγματικά εξωφρενική παραπλάνηση του κοινού. Ψηφιοποίηση δεν είναι η αντιγραφή των αρχείων των υποθηκοφυλακίων από κάποιες εταιρείες αναδόχους, οι οποίες ανέλαβαν επί ποσών, τεράστιων ποσών, εκατομμυρίων ποσών του Ταμείου Ανάκαμψης, να μεταφέρουν αρχεία, τόμους υποθηκοφυλακίων σε μία ψηφιακή μορφή υπό την έννοια του αντιγράφου. Ψηφιοποίηση νοείται στη γλώσσα της κτηματογράφησης σε όλο τον κόσμο, όπου βέβαια επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο να γίνει σε κτηματολόγια που είχαν συσταθεί πριν από 60, 100, 200 χρόνια και μόνο έτσι λειτουργήσε όταν ήταν πλήρης εικόνα του τι σημαίνει κτηματολόγιο. Αντιστοιχεία ΚΑΕΚ με συγκεκριμένο ακίνητο, συγκεκριμένος ιδιοκτήτης να προκύπτουν από βάση δεδομένων. Αυτά δεν υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι αντιγραφή αρχείων με κίνδυνο να χαθούν πάρα πολλά αρχεία και αυτό μάλιστα που γίνεται είναι πολύ επιλεκτικό. Γίνεται από το 1970 και μετά. Πριν από το 1970 υπάρχει μια ολόκληρη ιστορική διαδρομή από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Από το 1832 και μετά. Είναι δυνατόν αυτό να αποκαλεί ο κύριος Κυριανάκης ψηφιοποίηση αρχείων υποθηκοφυλακίων? Μα είναι δυνατόν αυτό να φέρεται σε δημοσιεύματα ότι αποτελεί την ψηφιοποίηση το εμβληματικό έργο της υλοποίησης? Προς Θεού, δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό. Δεν είναι αυτό ψηφιοποίηση. Η αντιγραφή των αρχείων και μάλιστα μερικών αρχείων είναι η αρχή ενός πράγματος. Δεν υπάρχει βάση δεδομένων, ούτε θα υπάρξει βάση δεδομένων για να γίνεται η συσχέτιση του ΚΑΕΚ, του σωστού ΚΑΕΚ, όχι αυτού του ΚΑΕΚ, ο οποίος προκύπτει από την πρώτη ανάρτηση και που δεν έχει επαληθευθεί με εξέταση αντιρρήσεων, επιδασικών χαρτών, με εξέταση ενστάσεων, που δεν έχει ακόμα καλά-καλά δημιουργηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτησιών της χώρας, γιατί υπάρχουν πολλά καταχωρημένα ακίνητα ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Το δημόσιο, το ίδιο το δημόσιο, το ελληνικό κράτος δεν έχει δηλώσει, δεν έχει προβεί σε δηλώσεις στο ελληνικό κτηματολόγιο. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν το έχουν πράξει. Στην Κρήτη οι δηλώσεις αντιστοιχούν μόνο σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, στην Κέρκυρα επίσης, στη Ζάκυνθο, αλλά και στο υπόλοιπο της Ελλάδας. Αυτά θα έπρεπε να έχουν λυθεί πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια, για να μπορεί κανείς να επιχειρήσει σήμερα να μεταφέρει σε ψηφιακή μορφή πληροφορίες, κουμπώνοντας τις αντιγραφές με τις αντίστοιχες πληροφορίες, όλες εκείνες τις σωστές, σίγουρες, βέβαιες, ασφαλείς πληροφορίες για να έχουμε ψηφιακό αρχείο. Αυτό δεν υπάρχει. Άρα, αυτού του τύπου συνεντεύξεις, μόλις χθες, μία ακόμα συνέντευξη ποιου, του κυρίου Κυριανάκη, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει δηλώσει για πολλωστή φορά, το διαφημίζει και στο προφίλ του στο διαδίκτυο, ότι μόλις τον Ιούλιο του 2023 επισκέφθηκε για τις πρώτες φορές της ζωής του υποθηκοφυλακία της χώρας. Είναι ο κύριος Κυριανάκης ο κατάλληλος άνθρωπος, που ο μάγος της κτηματογράφησης, που πραγματικά περαιώνει την κτηματογράφηση μετά από 30 χρόνια με ένα μαγικό τρόπο, ενώ πρώτη φορά επισκέφθηκε υποθηκοφυλακία τον Ιούλιο του 2023. Πραγματικά, εξαιρετικό. Είναι ένα θαύμα. Ο ψηφιακός φάκελος, ένας άλλος μύθος ακινήτου, παρενθετικά να πούμε ότι αφορά μόλις στο 1% των συναλλαγών. Πιστοποιητικό σε μία μέρα, διατυμπανίζει ο κύριος Υφυπουργός. Πιστοποιητικό σε μία μέρα. Από πότε ισχύει αυτό? Από 1/1/2024, με εξαιρετική διαφήμιση. Αν και η εταιρεία, που ως ανάδοχος ανέλαβε την ευθύνη της σχετικής πλατφόρμας λειτουργίας του ψηφιακού φακέλου, κρίθηκε από σχετικό διαγωνισμό του έργου, ανέλαβε δηλαδή την ευθύνη της πλατφόρμας
Αρχές Ιουνίου του τρέχοντος έτους, 6 μήνες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας. Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, θέλετε να μας πείτε ποιος ήταν ο υπεύθυνος λειτουργίας μιας πλατφόρμας που σύνομα δήθεν λειτουργούσε και φιλοξενούσε συμβάσεις εκατομμυρίων επί 6 μήνες. Δεν υπήρχε ανάδοχος του έργου. Ποιος έτρεχε τη λειτουργία αυτής της πλατφόρμας? Ρώτησα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κάνοντας αναφορά και έγγραφη ερώτηση. Ποτέ δεν πήρα απάντηση. Εκκρεμή απάντηση από τον Φεβρουάριο 2024. Δεν υπάρχει απάντηση. Αυτά όλα λειτουργούν με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό και φυσικά δεν υπάρχει λογοδοσία. Φυσικά κανείς δεν ελέγχεται. Αυτό που συμβαίνει με την αιμονή της περαίωσης της κτηματογράφησης δεν είναι λοιπόν παρά μία ψευδοκατασκευή που εξυπηρετεί αλότρια συμφέροντα και απέχει εκατομμύρια έτη φωτός από την αλήθεια. Οι ανάδοχοι που έχουν αναλάβει τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησιών στο ελληνικό κτηματολόγιο γνωρίζετε πως δεν είναι σε θέση να παραδώσουν όχι μόνο τα έργα, αλλά ούτε τα υπομνήματα εκθέσεις περιγραφής των εργασιών τους. Αυτούς πιέζεται άμετρα και αντισυμβατικά να το πράξουν. Οι 20 κενές θέσεις, ωστόσο, δικηγόρων στο οργανόγραμμα του φορέα δεν αποτελεί πρόβλημα για όσους διατείνεστε ότι υφίσταται λόγος σπουδής για την αναγκαιότητα του έργου. Η έλλειψη εισηγητών δικηγόρων του Μητρώου δεν σας πτωεί επίσης. Κυρία Πρόεδρε, θα πάρω και τη δευτερολογία μου. Αντίστοιχα, οι ελάχιστοι δικηγόροι που έχουν από χρόνια αναλάβει τον έλεγχο των παραδοτέων καλούνται σε ασφικτικές προθεσμίες να διαπιστώνουν το καλώς έχει για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης και κυρίως να διατυπωθούν εκείνες οι κρίσεις που θα σημάνουν τη δίθεν ολοκλήρωση του κτηματολογίου που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται, διότι εκκρεμούν όλα αυτά τα εκατομμύρια δηλώσεων, εκκρεμούν η συζήτηση ενστάσεων, οι κυρώσεις δασικών χαρτών, ακόμα και οι δηλώσεις ιδιοκτησίας των ΟΤΑ και του ελληνικού δημοσίου. Χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα της δροσιάς Αττικής, για να μην νομίζετε ότι γενικολογούμε και δεν έχουμε απτά παραδείγματα. Εκεί ο δασικός χάρτης αναρτήθηκε το έτος 2012, κύριε Υπουργή. Σήμερα δεν έχουν συζητηθεί ακόμα οι αντιρρήσεις. Πού βρίσκεται η ασφάλεια δικαίου? Προκαλεί αλγινή εντύπωση ότι αν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβάλλεται να έχει γνώμη, παρόλα αυτά εξυμνείτε τα έργα των συναδέλφων σας, Υπουργού και Υφυπουργού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ ουδής εξημών είναι σε θέση να τοποθετηθεί πώς νομιμοποιείστε στον ξαφνικό θάνατο της διαδικασίας του ελληνικού κτηματολογίου στις 30 Δεκάτου 2024, όπως δήλωσε ο επίλεκτος προσωρινός πρόεδρος του κτηματολογίου που κλήθηκε ως φορέας και παρέστη στη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης των Επιτροπών, ο κ. Σακαρέτσιος, κάτω από αυτές τις συνθήκες, καταργώντας εν της πράγμαση τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ελληνικού κτηματολογίου, τους νόμους 2308 του 1995, τον νόμο 2664 του 1998, τον νόμο 4512 ακόμα, που προβλέπουν τα της κτηματογράφησης, χωρίς να αναφέρεται τίποτα σε όλους αυτούς τους νόμους για τη λειτουργία των γραφείων που θα εισέλθουν σε ολοκληρωμένο δίθεν στάδιο, ενώ βρίσκονται σε στάδιο ημιτελούς παραδοτέου, με τις πρώτες εγγραφές να αφορούν σε στοιχεία ανάρτησης που βρήθη λαθών, χωρίς να έχει συμβεί η συζήτηση ενστάσεων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο νομικός έλεγχος που προβλέπουν οι νόμοι της κτηματογράφησης. Και για να νομοποιήσετε τη σπουδή αυτή στο μεταξύ, προβαίνετε σε κατασπατάληση δημοσίου χρήματος για τη διαφήμιση του κτηματολογίου. 205.000 ευρώ δόθηκε σε εταιρεία αυτοκινούμενου περιπτέρου για να διαδώσει τις άνομες συνέπειες από τις δηλώσεις στο ελληνικό κτηματολόγιο στην Κρήτη. Αυτοκινούμενο περίπτερο, τι φάνταστο πραγματικά. Από ποια διάταξη προβλέπετε, κύριε Υπουργή, η διαφήμιση της κτηματογράφησης? Ποιος μπορεί να βρει τη διάταξη νόμου στην νομοθεσία που διέπει το ελληνικό κτηματολόγιο περί διαφήμισης? Πώς δικαιολογούνται αυτές οι συμβάσεις με εταιρείες σε υπέρογκα ποσά? Στον αντίποδα όλων αυτών, οι απευθείας αναθέσεις σε ΙΚΕ, ανώνυμες εταιρείες ΕΠΕ με αντικείμενο υποέργα, μόνο το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, μετατρέπουν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δυστυχώς, ελληνικό κτηματολόγιο, σε ανώνυμη εταιρεία, εν της πράγμαση, πίσω από την πλάτη του ελληνικού λαού, πιθανότατα με απότερο σκοπό το ξεπούλημά του και την ιδιωτικοποίησή του. Μια θλιβερή αλήθεια που τρομάζει
Γιατί το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την ευθύνη και την υποχρέωση της πολιτείας σε προστασία. Η τραγική κατάσταση που βιώνουν οι επαγγελματίες στο κτηματολόγιο της ΚΟ, της Ρόδου, της Λέρου, των Δωδεκανήσων, που επισκέφθηκε ο κύριος Υφυπουργός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις 8 Εβδόμου 2024, αποτυπώνεται σε κάποιες δηλώσεις του Προέδρου Τοπογράφων Δωδεκανήσου, τον οποίο δεν βρήκατε βέβαια τον λόγο να συμπεριλάβετε στην πρόσκληση φορέων. Η κατάσταση πλέον στο κτηματολόγιο είναι τραγική. Το κτηματολόγιο ουσιαστικά έχει πεθάνει. Ο πολλής κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί και δεν έχει συνειδητοποιήσει το μεγάλο μέγεθος του προβλήματος. Ποιο είναι το μεγάλο μέγεθος του προβλήματος στο συγκεκριμένο κτηματολόγιο? Όχι ότι απασχολούν ένα μηχανικό καταρχήν και μετά εσχάτως τρεις, αλλά ότι αυτή τη στιγμή οι εκκρεμείς υποθέσεις ανέρχονται στον αριθμό των 45.000. 45.000 ακαταχώρητα συμβόλαια. Τι σημαίνει? Με ένα απλό παράδειγμα. Μία τροποποίηση σύστασης δεν έχει καταχωρηθεί. Η αποδοχή κληρονομιάς που τη διαδέχτηκε δεν έχει καταχωρηθεί. Η γονική παροχή αμέσως μετά δεν έχει καταχωρηθεί. Το ακίνητο πωλείται. Πώς θα καταχωρηθεί η αγοραπολισία? Θα μπορεί να ξαναπωληθεί το ίδιο ακίνητο σε άλλον? Ναι, γιατί δεν θα έχει καταχωρηθεί καμία από τις προηγούμενες πράξεις. Και όλος αυτός ο έλεγχος εκκρεμεί μάλιστα με τον εφάνταστο δικό σας τρόπο σε διαφορετικούς συγητές. Άρα, η ανασφάλεια στις συναλλαγές είναι δεδομένη. Και επειδή οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου αφορούν και το κτηματολόγιο Δωδεκανήσου, πραγματικά είναι εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο οραματίζεστε την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και τη μετάπτωση αυτού του κτηματολογίου στο ελληνικό κτηματολόγιο τη στιγμή που υπάρχουν τόσες πολλές εκκρεμότητες. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, λοιπόν, στο ξενοδοχείο Gra Resort Λαγονίση, κάποιο καιρό πριν, κάποιες μέρες, δύο εβδομάδες πριν, υπογράφηκε η σύμβαση 60 εκατομμυρίων ευρώ με την Open Cosmos, που προβλέπει την ανάπτυξη ενός αστερισμού παρατήρησης γης, που αποτελείται από 7 δορυφόρους, οι οποίοι θα παρέχουν καθημερινά εικόνες υψηλής ανάλυσης και πολύ υψηλής ανάλυσης, ενώ τα συλλεχθέντα δεδομένα, ακρίβειας έως και περίπου μισό μέτρο, θα χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για αύξηση γεωργικής αποδοτικότητας, παρακολούθηση περιβάλλοντος, αλλά και για το κτηματολόγιο. Αλήθεια. Θα κατασκευαστεί μήνος ελληνικών πολυφασματικών δορυφόρων παρατήρησης γης υψηλής ευκρίνειας για να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό αυθερέτων. Ασύλληπτα πράγματα. Απαιτήσατε ως πολιτεία την υποχρεωτική σύνταξη τοπογραφικών κατά το σύστημα 687, την ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του κτηματολογίου όσων συντάχθηκαν από 16 Εβδόμου του 18 και εντεύθεν, συνεχίζοντας να ζητάτε τη συνυποβολή των συνημένων σε υποκαταχώρηση συμβόλαια τοπογραφικών μαζί με τον ΚΙΡ και το απόσπασμα κτηματολογικών διαγραμμάτων, τα οποία το κτηματολόγιο εκδίδει και ο πολίτης υποχρεούται να τα προσκομίζει στην ίδια την υπηρεσία που τα εξέδωσε, απλά και μόνο για λόγους εισπρακτικούς, επειδή δεν είχατε ως βάση για την κτηματογράφηση των γεωτεμαχίων παρά μόνο επίπεδες απεικονίσεις από φωτογραφίες στρατού. Είτε κατ' ουσίαν απαιτήσατε και επιβάλλατε το κόστος της χαρτογράφησης της ελληνικής επικράτειας να βαρύνει κατά μεγάλο ποσοστό τον πολίτη και έρχεστε τώρα και δαπανάτε υπέρογκα ποσά για εγκατάσταση δορυφόρων και προσκρίση του κτηματολογίου. Θα παρακαλούσα, κυρία Καραγεωργοπούλου, να ολοκληρώσετε, διότι έχετε ξεπεράσει και το χρόνο και της δευτερολογίας και νομίζω ότι πρέπει να κλείσετε. Ναι. Θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, με δύο φράσεις. Ότι αν θέλουμε να νομίζουμε ότι το ελληνικό κτηματολόγιο είναι ένας βασιλιάς, αυτός ο βασιλιάς είναι γυμνός. Παρά το γεγονός της ένδυσής του από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τα αμύθιτα ποσά που αναδύονται, μεταξύ των οποίων το ποσό των 663.000 ευρώ για σύσταση ηλεκτρονικού μητρώου ενεχείρου. Αυτό τον φορέα που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Αγνοώντας, φυσικά,
το διάσημο απόφθεγμα του Σοκράτη στη δίκη του για την ασέβεια και τη διαφθορά της νεολαίας. Ο δε ανεξέταστος βίος, ου βιωτός ανθρώπου. Δηλαδή βίος στερημένος αξιοπιστίας είναι αβίωτος. Και τέτοιος είναι ο βίος του ελληνικού κτηματολογίου. Πολύ νωρίτερα από το προαναγγελθέν ευνίδιο τέλος του. Σας ευχαριστώ.